Τρίτο κυπέλλο στον Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν ξεχωρίζει κάτι από τα τρία. Κανένα από τα τρία, στο αλήθεια, γιατί είδε το καθένα έχει τη δικιά του απογεύση, τη δικιά του γλυκιά. Όμως νομίζω αυτό ήταν κάτι το διαφορετικό, γιατί παίζαμε στην έδρα του αντιπάλου μας. Κερδίσαμε και με 10 παίχτες, αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικό. Νομίζω δίκαια το κατακτήσαμε και συγχαρητήρια σε όλους που είναι κοντά στην ομάδα. Τι άλλαξε μετά που μιλάτε με 10 παίχτες, παίζατε ακόμα καλύτερα. Νομίζω αντικά σε όλο το παιχνίδι, νομίζω το θέλαμε λίγο παραπάνω από το ΑΠΟΕΛ, έτσι έδειξε. Και με 10 παίχτες είχαμε την ευκαιρία να σκοράρουμε, ευτυχώς τα καταφέραμε. Νομίζω δεν κυριεύσαμε καθόλου μετά και δίκαια κατακτήσαμε την τρόπη. Εγώ αξίζατε κάτι παραπάνω φέτος, πιστεύεις, πέρα από το κυπέλλο. Να σου πω την αλήθεια, πάντα η αρχή είναι την αλήθεια στο ποδοσφαιρό. Αν αξίζαμε, το δείχνει η βαθμολογία του προαθλήματος, το τέλος δεν τα καταφέραμε. Όμως θα ήταν κρίμα και άδικο αν η ομάδα δεν έπαιρνε κάποιον τίτλο φέτος. Ας πω την αλήθεια, γιατί παίξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, κάναμε ένα εκπληκτικό σερί. Και όπως είχα πει, θα ήταν άδικο να μην έπαιρναμε κάποιον τίτλο. Ευτυχώς κλείσαμε τη χρονιά με κύπελλο και βλέπουμε τώρα τη νέα χρονιά όσο καλύτερα γίνεται. Η επόμενη μέρα στον Απόλλωνα είναι πρόκληση του κύπελλου, Ευρωπαλίγκ και πρωτάθλημα. Τώρα είναι πολύ γρήγορα. Λέγουμε βήμα με βήμα. Τώρα να πάμε να ξεκουραστούμε. Ευτυχώς πήραμε ακόμα μια εβδομάδα ξεκούραση. Όταν κατακτήσαμε το κύπελλο, είναι πολύ σημαντικό γιατί ξεκινήσαμε πάρα πολύ γρήγορα φέτος. Αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να ξεκουραστούμε οι παίχτες για να έρθουμε με τη νέα χρονιά, να θέσουμε νέους στόχους και μακάρι να στο τέλος της χρονιάς, της χρονιάς να τους υλοποιήσουμε. Να δεις τον Απόλλωνα τον χρόνο. Ας το ξέρει. Μακάρι να με... Είναι λίγη το σύμβολο γι' αυτό. Ας πω την αλήθεια, θέλω να καθολάτε και όσο την καριέρα μου στον Απόλλωνα. Είμαι εδώ 5 χρόνια, 6 χρόνια, κατάκτησα 3 κύπελλα, ένα Super Cup. Το μόνο που μου λείπει είναι ένα πρωτάθλημα. Αν με βοηθήσει, ο Θεός και το καταφέρω, θα μείνω. Πώς θα το γλεντήσετε απόψε? Ακόμα δεν αποφασίσαμε, σε λίγο θα αποφασίσω. Εντάξει, πάντα είναι φανταστική η παλιά του Απολλώνα. Προάντως, άμα είτε μια μεγάλη συσπήρωση, τους τελικούς, στα Ευρώπα, είναι φανταστική και όσο αξίζουν μεγάλο πράγμα. Γιώργο, είδαμε μια θεματική υπερφύωση μέσα στη μέσα στο χρονιά στο Απόλλωνα. Έκανε ένα απίστευτο σερί. Τι είναι αυτό που έδωσε ο προπονητής σας σε σχέση με τον πρώην προπονητή? Εντάξει, δεν είναι θέμα πρώην και νυν προπονητή. Και ο Γιώργο Πέτρο και ο Μάνουελ Πέτρο έκανε φανταστική δουλειά. Όμως με την έλευση του Σοφρόνη, είδαμε σχεδόν όλη η ομάδα να παίρνει τα πάνω της. Να δίνει μια ελευθερία σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Το πιο σημαντικό, ψυχολογία. Το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο και με κάποια θετικά αποτελέσματα κάναμε αυτή την απίστευτη πορεία. Όμως στο τέλος δεν τα καταφέραμε. Όμως το καλό είναι ότι κλείσε η χρονιά με κύπελλο, αν μη τι άλλο. Πού το αφιερώνεις το... Α, σου πω την αλήθεια, γιατί τον τελευταίο μήνα πέρασα πολλά. Τα φέρνω στη γυναίκα μου και στα μωρά μου. Το δευκείο γιατί η ζωή του ποδοσφαιριστή είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι και η ζωή του οικογενειάρχη, επέρασα πάρα πολλά. Μακάρι, αν καλά η οικογενειάκα μου και η μωρά μου και τα άλλα όλα. Μπελάς.